Γεια, ευτύχησε εδώ, ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, αυτό είναι το τελευταίο βιντεάκι που γράφω για το 2017. Δεν θα είναι το τελευταίο βίντεο που θα ανέβει στο κανάλι, γιατί το τελευταίο βίντεο θα είναι το Happy Traveler στη Φιλανδία, μέρος πρώτο, το οποίο θα παίξει στον Sky παραμονή πρωτοχρονιά στις 7 το απόγευμα. Θα είναι το πρώτο μέρος του ταξίδι μας στη Φιλανδία που θα έχει το Ελσίνκι και μετά το ταξίδι με το τρένο και το ξεκίνημα του road trip στην Λαπωνία. Ήταν αυτό που θέλαμε να παίξει χρονικά πρώτα, αλλά τελικά ήρθαν έτσι τα πράγματα. Παίξαμε το Χριστουγεννιάτικο και θα δείτε μετά το ταξίδι μας στη Φιλανδία. Αυτό είναι έτσι λίγο πιο τουριστικό ταξιδιωτικό επεισόδιο. Και μετά έχουμε άλλο ένα επεισόδιο που θα είναι Λαπωνία, στα χιόνια, ακόμα πιο βόρεια από το Ροβανιέμι, στο Λέβι. Αυτά σχετικά με το Happy Traveler που θα παίξει παραμονή πρωτοχρονιά και θα το ανεβάσω μετά και στο κανάλι. Άρα εκείνο θα είναι το τελευταίο βίντεο του 2017, αλλά εκείνο έχει ήδη γυριστεί και έχει ήδη μονταριστεί. Αυτό είναι το τελευταίο βίντεο που φτιάχνετε στο κανάλι. Και θέλω απλώς να σε ευχηθώ καλή πρωτοχρονιά. Να περάσετε πάρα πολύ όμορφα αυτές τις μέρες, αυτές τις 2-3 μέρες με τους ανθρώπους που αγαπάτε και να σκεφτείτε κι εσείς τι θέλετε να κάνετε το 18, τι θέλατε να κάνετε το 17 και ίσως δεν καταφέρατε, τι καταφέρατε το 17, γιατί το να σκέφτεσαι πράγματα που κατάφερες και πράγματα που σε οποία βελτιώθηκες και είχες κάποια πρόοδο είναι πράγματα που σε γεμίζουν με χαρά και ακόμα και αν νιώθεις ότι δεν είχες όσο θα ήθελες, πάντα υπάρχουν πράγματα για τα οποία μπορείς να πεις ένα μπράβο στον εαυτό σου. Και φυσικά πάνω εκεί να χτίσεις για να κάνεις ακόμα περισσότερα και ακόμα καλύτερα το 2018. Αν με ρωτάγατε μία ευχή, το ένα πράγμα που θέλω να ευχηθώ είναι η υγεία. Νομίζω η υγεία είναι το παν. Αν έχεις υγεία, μετά μπορείς να χτίσεις πάνω εκεί ό,τι θέλεις. Μπορείς να κυνηγήσεις τα όνειρά σου, μπορείς να. Αρκεί να έχεις υγεία. Και νομίζω ότι αυτή είναι η πιο σημαντική ευχή. Ηρακλή, και εσύ θες να ευχηθείς. Λοιπόν, κοιτάξτε τι θα κάνουμε. Πριν από μερικά χρόνια ήταν πρωτοχρονιά και είχα προγραμματίσει ένα βιντεάκι που έλεγα καλή χρονιά και το είχα προγραμματίσει να ανέβει ακριβώς στις 12 όταν άλλαζε χρονιά. Πριν από το 12, το 13, το 11, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί πέρα. Ήταν στο ξεκίνημα που μπορούσες να γίνεις partner στο YouTube και είχε βάλει αυτή τη λειτουργία το YouTube που μπορούσες να κάνεις schedule βίντεο, να τα προγραμματίσεις για μια συγκεκριμένη ώρα και μέρα. Και αυτό μπορείς να το κάνεις μόνο αν είσαι ένα partner. Και θυμάμαι, το είχα κάνει τότε αυτό, είχα βάλει να ανέβει ακριβώς στις 12. Αλλά όταν ανέβηκε αυτό το βίντεο, τελικά δεν ανέβηκε στις 12, αλλά ανέβηκε, ενώ το είχα βάλει 12 ας πούμε την 1η Ιανουαρίου, ανέβηκε 23:59 του προηγούμενου έτους. Και κάτω που γράφει την ημερομηνία δεν έγραφε 1η Ιανουαρίου, έγραφε 31 Δεκεμβρίου. Δεν ξέρω αν το έχουν διορθώσει αυτό, αλλά θα το δοκιμάσουμε. Θα προγραμματίσουμε ένα βιντεάκι μαζί για να ανέβει την 1η πρώτου στις 00:00. Και θα λέει χρόνια πολλά. Λοιπόν, θα το γράψω εδώ πέρα με αυτή την κάμερα και θα το βάλω να ανέβει. Καλή χρονιά! Μπήκε το νέο έτος! Ευτυχισμένο το 2018! Να είστε καλά, φιλιά πολλά! Γεια! Και εννοείται αυτό το βιντεάκι γράφτηκε το 2017 και προγραμματίστηκε. Αν δεν έχει σημασία, σημασία έχει ότι τώρα μπήκε το 2018! Χρόνια πολλά! Λοιπόν, θα το βγάλω το βιντεάκι, θα το βάλω εδώ και θα το προγραμματίσω και φυσικά θα δούμε μαζί πότε θα ανέβει, ακριβώς αν θα ανέβει. Και περιμένω τα σχόλιά σας στο βιντεάκι όταν θα ανέβει αυτόματα. Δεν ξεχρειάζεται επί τόπου την άλλη μέρα. Ή τέλος πάντων, θα ανέβει. Αλλά τώρα μου ήρθε μια ιδέα. Λοιπόν, υπάρχει ένας YouTuber στο εξωτερικό που είναι ίσως ο πιο καμένος και παράλληλα ευφιέστατος YouTuber νομίζω που υπάρχει. Είναι ο Mr. Beast που κάνει. Δεν μπορώ να εξηγήσω πραγματικά το τι κάνει. Αν το ξέρετε, μπορείτε να καταλάβετε γιατί δεν μπορώ να εξηγήσω. Είναι το παράδειγμα του καμένου που έχτισε ένα τεράστιο κανάλι κάνοντας χαζομάρες και βλακίες, χωρίς να κάνει κάτι ανήθικο ή κάτι που μπορείς να πεις «Α, αυτός τι είναι» κτλ. Κάνοντας απλώς πάρα πολύ απλά πράγματα που κανείς άλλος δεν θα καθόταν να τα κάνει γιατί είναι βαρετά. Και αυτός κάποια στιγμή είχε κάνει κάτι βιντεάκια που προγραμμάτιζε για το μέλλον. Έκανε ένα βιντεάκι για να ανεβάσει την άλλη εβδομάδα, τον άλλο μήνα, τον άλλο χρόνο και μετά από 10 χρόνια και προγραμμάτισε και ένα βιντεάκι για το 2080, ας πούμε, που λέει ότι στο βίντεο το γράφει και λέει μάλλον τώρα έχω πεθάνει, κάτι τέτοια. Είναι λίγο καμένος και περίεργο σαν χιούμορ, αλλά εμένα κάτι τέτοια πράγματα μ' αρέσουν γιατί βλέπεις ότι ένα παιδί 15-16 χρονών έχει μια περίεργη ευφυΐα που την αναπτύσσει μέσα από ένα κανάλι στο YouTube χωρίς να κάνει κάτι το οποίο τον προσβάλλει την προσωπικότητά του. Τέλος πάντων,
Μεγάλη κουβέντα αυτό, δεν έχει σημασία για τώρα. Σημασία έχει ότι μην πείτε ότι κλέβω την ιδέα από αυτόν. Ναι, από αυτόν την κλέβω την ιδέα. Θα κάνω ένα βιντεάκι το οποίο θα είναι για του χρόνου, για το 2019. Λοιπόν. Γεια! Καλή χρονιά! Λοιπόν, είναι 2019, αλλά αυτό το βιντεάκι το έχω γράψει το 2017. Και ήθελα να βάλω ένα βιντεάκι, να το ξεχάσω και να ανέβει μετά από ένα χρόνο. Ένα χρόνο και κάτι. Λοιπόν, το 2018 πέρασε. Δεν ξέρω τι έχει γίνει το 2018. Μπορεί να έχουν γίνει τρελά πράγματα. Και σημασία έχει ότι μπήκε μια νέα χρονιά. Και θα προσπαθήσω να μαντέψω τι έχει γίνει το 2018. Έχουμε βγει. Άντε, γεια! Τα λέμε του χρόνου. Θα προγραμματίσω και ένα ακόμα βιντεάκι που θα το βάλω να ανεβεί μετά από 10 χρόνια. Γεια, Ευτύχης εδώ! Βρίσκομαι τελευταία μέρα του 2017 και θα βάλω αυτό το βίντεο να ανέβει το 2028 μετά από 10 χρόνια και μία μέρα. Θα έχει περάσει πολύ καιρός από τώρα. 10 χρόνια! Αυτά! Λοιπόν, λίγο αμήχανο ήταν αυτό, τέλος πάντων. Θα το βάλω, θα το προγραμματίσω τώρα. Λοιπόν, βγάζω την κάρτα και τα προγραμματίζω αυτά. Αυτά θα τα ανεβάσω χωρίς ούτε καν edit. Έτσι για τη φάση. Λοιπόν, τρία αρχεία, ένα για κάθε χρόνο. Καλή χρονιά. Ας το αυτό έτσι. Αυτό το βίντεο scheduled 1η Ιανουαρίου 0000. Καλή χρονιά. Λοιπόν, ωραία. Τα προγραμματίσαμε. Ελπίζω να σας φάνηκε ενδιαφέρον αυτό το βίντεο. Περιμένω τις ευχές σας στο βίντεο που θα ανέβει την πρωτοχρονιά το πρωί. Το πρώτο δευτερόλεπτο της πρωτοχρονιάς. Και θα τα πούμε του χρόνου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, για αυτήν την υπέροχη χρονιά. Νομίζω ότι ήταν μια φανταστική χρονιά για το κανάλι εδώ πέρα και για την παρέα μας που έχουμε χτίσει και έχουμε δημιουργήσει. Και το 2018 θα είναι ακόμα πιο τέλειο με φοβερά ταξίδια, vlogs, unboxing και ό,τι άλλο κάνουμε. Και φυσικά με όλη αυτή την αγάπη που έχουμε δημιουργήσει, την αμοιβαία. Αυτά. Λοιπόν, και πάλι εύχομαι υγεία και να είστε ευτυχισμένοι, να κάνετε πράγματα που σας κάνουν ευτυχισμένους. Να νιώθετε ότι εξελίσσεστε και ότι προσφέρετε και στους γύρω σας κάτι. Αυτά είναι τα πράγματα που μας κάνουν ευτυχισμένους. Αυτά. Άντε, να είστε καλά, φιλιά πολλά. Καλή πρωτοχρονιά και τα λέμε του χρόνου. Γεια!